καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Materiale Sportivo, η εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionian FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο του Ionian FM, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού eSports, ο κύριος Βαγγέλης Καστανιάς, ένας 28χρονος νέος άνθρωπος που με μεράκι και επαγγελματισμό δημιούργησε με τους συνεργάτες του μία αθλητική ομοσπονδία από το μηδέν. Κύριε Καστανιά, κύριε πρόεδρε των eSports, αγαπητέ μου Βαγγέλη, μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε άλλωστε καιρό. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στο Ionian FM και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα αναφορικά με το ηλεκτρονικά αθλήματα, ένα θέμα που σίγουρα αγγίζει τη δική σου γενιά περισσότερο από τη δική μου. Καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου εδώ πέρα και για την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και στο κοινό της Δυτικής Ελλάδας. Καταρχάς ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακούγεται εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν τα e-sports θα είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του χρόνου στο Παρίσι, στο Παρίσι 2024 δηλαδή. Ούτε και να το ήθελες με αυτή τη συνέντευξη, φοβερό timing έχουμε πετύχει. Για πες. Καθώς μόλις χθες η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της πρώτης Ολυμπιακής Εβδομάδας e-sports στη Σιγκαπούρη, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023, με σκοπό να ενταχθούν τα ηλεκτρονικά αθλήματα και γενικότερα ο ηλεκτρονικός αθλητισμός στους αγώνες επίδειξης του Παρισίου του 2024. Έχουμε είδηση λοιπόν. Έχουμε είδηση. Ωραία. Ως αγώνες επίδειξης τα ηλεκτρονικά αθλήματα, προκύπτει ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων στο μέλλον τα e-sports, Βαγγέλη? Εγώ το ελπίζω. Απλά ξέρεις, οι ρυθμοί των αθανάτων είναι λίγο αργοί. Okay. Μπορεί να χρειαστεί μία Ολυμπιάδα, μπορεί να χρειαστεί και μία δεύτερη. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, Βαγγέλη. Τι ακριβώς είναι τα e-sports και πώς διαφοροποιούνται από το gaming? Λοιπόν, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός στην Ελλάδα ορίζεται ως εξής και είναι πολύ απλό. Είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία αναπαριστούν ψηφιακά αθλήματα αναγνωρισμένων ομοσπονδιών, όπως είναι για παράδειγμα το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ναι. Δυστυχώς τα λαοφιλή αθλήματα που τα παιδιά κατά κύριο λόγο ξέρουν και τα ίδια ονοματίζουν σαν e-sports, όπως το League of Legends, το Call of Duty, το Fortnite, τα οποία έχουν εκατομμύρια φίλους στον κόσμο, δεν λογίζονται ως ηλεκτρονικός αθλητισμός. Αυτά έχουν και βία μέσα, έτσι. Αυτά έχουν μέσα βία και εμείς τα αποφεύγουμε. Τώρα όσον αφορά το να κάνουμε τη διάκριση του αθλητή και του gamer, ναι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι όντως, για πες. Για να αγωνιστεί κάποιος στο top επίπεδο θα χρειαστεί έναν αρμονικό συνδυασμό των ικανοτήτων του. Αυτό ένας αθλητής μπορεί να το πετύχει μόνο μέσα από προπόνηση συγκεκριμένη, αλλά και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο τηρεί. Κοινώς οι αθλητές του κλασικού αθλητισμού δεν ξενυχτάνε. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να λέει ότι έχει ταλέντο στον ηλεκτρονικό αθλητισμό δεν μπορεί να κάνει προπόνηση 12 με 7 το πρωί. Έχεις δει εσύ ποτέ τον Λιονέλ Μέση να προπονείται 12 με 7 το πρωί? Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Οπότε η διαφορά του ηλεκτρονικού αθλητή με του gamer έγκυται βασικά στον τρόπο ζωής και στο πώς αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι και στο μέλλον επάγγελμά του. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντική η διάκριση αυτή του gamer με τον ηλεκτρονικό αθλητή. Εγώ όμως θέλω να σου μεταφέρω την αναφορά που έκανε ένας φίλος ακροατής στην αναγγελία της παρουσίας σου στο σημερινό Materiale Sportivo. Έθιξε το θέμα του στοιχηματισμού. Δηλαδή, ρωτάει ο άνθρωπος, μήπως τα e-sports αποτελούν ένα συγκεκαλυμμένο μέσο για την ανάπτυξη του e-bet, δηλαδή του ηλεκτρονικού στοιχηματισμού? Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον ακροατή σου για αυτή, ναι, την ερώτηση. Κυρίως αυτόν. Κόσμος τον μπερδεύει αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε τα ηλεκτρονικά παίγνια, τα οποία είναι ο τζόγος. Επίσης, στα καταστήματα, τα γειτονικά του ΟΠΑΠ, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει προστοιχηματισμό τα virtual sports. Ο κόσμος τα μπερδεύει. Εμείς είμαστε ηλεκτρονικός αθλητισμός. Και θα επαναλάβω, είναι ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου κλείνεται ένας αθλητής να τεθεί αντιμέτωπος με έναν άλλον αθλητή με τη χρήση μιας κονσόλας. Οπότε δεν υπάρχει πουθενά ο τζόγος, δεν υπάρχει πουθενά η δυνατότητα να στοιχηματιστεί οτιδήποτε. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα και να κερδοσκοπήσει. Πολύ σωστά. Είσαι ξεκάθαρος, Βαγγέλη, και νομίζω ότι οι ακροατές μας θα εκτιμήσουν τόσο τις διευκρινήσεις όσο και την κατηγοριοποίηση που μόλις μας έκανες. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σε ρωτήσω, θεωρούνται αθλητές εκείνοι που ασχολούνται με τα e-sports από τη στιγμή που δεν υφίσταται σωματική δραστηριότητα ή και καταπώνηση, Βαγγέλη?
Λοιπόν, εδώ έρχομαι να σε διορθώσω για πρώτη φορά, αν και σε αγαπάω. Για πες. Έχουμε το εξής. Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός έχει μια ευρεία γκάμα. Mm-hmm. Εμένα τα αγαπημένα μου παιχνίδια είναι αυτά του ηλεκτρονικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ναι. Που γίνονται σε μια κονσόλα, όπου είναι στην ουσία ένας προσωμιωτής ενός αυτοκινήτου. Υπάρχουν όμως και δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα παιχνίδια τα οποία απαιτούν σωματική δραστηριότητα και άσκηση. Να πω για παράδειγμα την ποδηλασία, να πω την κοπηλασία, να σου πω το baseball. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο δημοφιλή, όπως είναι τα παιχνίδια που παίζονται σε πλατφόρμες όπως το PlayStation 4, το PlayStation 5, το Xbox και ο υπολογιστής. Σωστά. Που είναι συνήθως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και οι προσωμιώσεις αυτών των αθλημάτων. Σωστά. Άρα για εσάς που ασχολείστε με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό, είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας ότι τα e-sports έχουν και σωματική καταπώνηση και εξάσκηση και αντανακλαστικά. Μπορείς να μας αναφέρεις ποια αθλήματα εντάσσονται στα e-sports και μία περιγραφή αυτών? Είπες πριν από μόλις ένα λεπτό την κοπηλασία και την ποδηλασία. Μπορείς να μας πεις και τα υπόλοιπα? Βεβαίως. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα συμπεριληφθούν και παιχνίδια όπως είναι η τοξοβολία μέσα. Mm-hmm. Αλλά τα πιο δημοφιλή, νομίζω, που ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά είναι η ποδηλασία. Η ποδηλασία γίνεται με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ναι. Κάθε ηλεκτρονικό άθλημα, πρέπει να σημειώσουμε, ότι θέλει διαφορετικό εξοπλισμό για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Άρα υπάρχει ένας προσωμιωτής ποδηλάτου με βάση τον οποίο γίνεται το άθλημα της ηλεκτρονικής ποδηλασίας. Πολύ σωστά. Στο ποδήλατο έχει τον προσωμιωτή του ποδηλάτου. Στατικό ποδήλατο το οποίο εσύ αθλείσαι και έχεις το αβατάρ σου μπροστά στην οθόνη και μπορείς και μαζί και με φίλους σου να κάνετε την ίδια εικονική διαδρομή και να συναγωνιστείτε, εννοείται. Εξού και η αθλητική δραστηριότητα, λοιπόν. Σωστό, και το ίδιο παραδείγματος χάρη είναι και η κοπηλασία. Ενώ για παράδειγμα το να παίξεις με ποδόσφαιρο, πας στις πιο κλασικές gaming κονσόλες. Ποδηλασία, κοπηλασία θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τα παιδιά στο σχολείο. Σας προτείνω ολόθερμα να κάνετε παρουσιάσεις σε σχολεία με αυτές τις ειδικές κονσόλες. Έχοντας ταξιδέψει μαζί με τους Olympians, μαζί με τα μέλη της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε σχολεία ανά την Ελλάδα, είδαμε πόσο πολύ τους άρεσε το κομμάτι της προσωμείωσης της κοπηλασίας και είμαι σίγουρος ότι αν πάτε και παρουσιάσετε σε σχολεία, τα παιδιά θα ενθουσιαστούν και θα θελήσουν να ασχοληθούν πολύ με αυτό το κομμάτι, ειδικά από τη στιγμή που, όπως ξεκαθάρισες, υπάρχει και το κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας. Ναι, εντάξει, τα νέα παιδιά κατά κύριο λόγο αποτελούν το δικό μας στόχο. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με το ίντερνετ. Δυστυχώς έχουν περάσει και την πανδημία κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι. Οπότε πολλά παιδιά μπορεί να μην είχαν και την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα άθλημα φυσικής δραστηριότητας, καθώς ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα, έτσι. Πολύ ωραία. Μας έδωσες νωρίτερα την είδηση ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θεωρεί τα e-sports ως κομμάτι του Ολυμπιακού Αθλητικού Πανοράματος. Αν δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως είπες όμως, το 24 του χρόνου, δηλαδή στο Παρίσι, θα είναι άθλημα επίδειξης, ότι θα γίνουν μέλος του Ολυμπιακού Πανοράματος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια παγκόσμια ομοσπονδία e-sports που προκύπτει από τις εθνικές ομοσπονδίες e-sports. Τα λέω σωστά? Εδώ πέρα θα έρθω να σε διορθώσω. Ναι. Δεν φταίσαι εσύ για αυτό. Φταίει ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλλη μία πρωτοτυπία. Έχουμε φτάσει άλλη μία κορυφή. Ναι. Και αυτό το οφείλουμε και στην προσπάθεια των συντελεστών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, καθώς είμαστε και στον κύριο Αυγιανάκη, εννοείται, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος θεσμοθέτησε τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και γίναμε η πρώτη χώρα με θεσμοθετημένο τον ηλεκτρονικό αθλητισμό. Κοινώς είμαστε η πρώτη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από το αντίστοιχο Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, για να καταλάβω, η Ελλάδα έχει θεσμοθετημένη ομοσπονδία e-sports, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα αντίστοιχες ομοσπονδίες σε άλλες χώρες της προηγμένης, ας πούμε, Ευρώπης ή Αμερικής. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα. Για ακόμα μία φορά, εγώ θα έλεγα. Πες μας, Βαγγέλη, πώς, πότε και με ποια αφορμή, λοιπόν, ή κίνητρο δημιουργήσατε την ομοσπονδία των e-sports? Εντάξει, η ιδέα έπεσε στο τραπέζι πρώτη φορά τον καιρό της πανδημίας, του κορονοϊού. Δηλαδή, μας είχαν κλείσει μέσα στο σπίτι, λογικό με το φωνικό αυτό ιό, και τα περισσότερα αθλήματα είχαν σταματήσει. Πότε περάσαμε θέμα εκείνη την περίοδο. Ναι, ήταν τραγικό. Στέλναμε μαζί το 6 για να πάμε για περπάτημα. Σωστά, σωστά. Μπράβο που το θυμάσαι. Οπότε εμείς τα παιδιά δεν νιώσαμε βέβαια τόσο πολύ αποκομμένα, να το πω έτσι, γιατί εμείς είχαμε πάντα τις διαδικτυακές μας κοινότητες. Ερχόμασταν σε επαφή καθημερινά ένας με τον άλλον. Παίζαμε παιχνίδια όλοι μαζί.
συναγωνιζόμασταν διαδικτυακά και εκεί ήρθε η ιδέα το γιατί να μην υπάρχει ένας φορέας ο οποίος και να μπορεί να προάξει σωστά τις αξίες του ηλεκτρονικού αθλητισμού αλλά και να ενημερώσει και τους μεγαλύτερους. Γιατί ξέρεις, εμείς τα παιδιά έχουμε μια πολύ μεγάλη εξοικείωση με το ίντερνετ. Πολλά παιδιά έχουν και ταλέντο πάνω στα ηλεκτρονικά αθλήματα, mm-hmm. πράγμα όμως που οι γονείς τους δεν το καταλαβαίνουν. Θέλω να επανέλθω λίγο στο κομμάτι, Βαγγέλη, της, ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναγνωρίσει τα e-sports ως κομμάτι του Ολυμπιακού προγράμματος, του Ολυμπιακού πανοράματος. Έλαβα μόλις ένα μήνυμα από έναν συναθλητή μου στο θαλάσσιο σκι. Την περίοδο της νιώτης μας κάναμε πρωταθλητισμό στο θαλάσσιο σκι και σωστά το θαλάσσιο σκι δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ Ολυμπιακό άθλημα γιατί έχει εξωτερική βοήθεια. Έχει οδηγό και μηχανή που τραβάει τον αθλητή. Έτσι θεωρείται ένας εξωτερικός παράγοντας που συνδράμει τον αθλητή. Και δεν θα γίνει ποτέ Ολυμπιακό άθλημα εν αντιθέσει με το σκι του χιονιού που ο αθλητής ουσιαστικά είναι μόνος του. Εδώ πώς έγινε η ερώτηση του φίλου αυτού είναι πώς έγιναν τα e-sports Ολυμπιακό άθλημα, θα γίνουν Ολυμπιακό άθλημα από τη στιγμή που όλα είναι μηχανές, όλα γίνονται μέσα από κονσόλες. Μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα, mm-hmm. Ειδικότερα με το παράδειγμα που έδωσες. Ναι. Εγώ θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα ενός αγώνα ξυφασκίας. Τίθεται ένας αθλητής εναντίον ενός άλλου αθλητή με την χρήση ενός ξυφασκίου. Σωστό. Με τη χρήση ενός σπαθιού. Σωστό. Οπότε δεν υπάρχει εξωτερική βοήθεια. Στον ηλεκτρονικό αθλητισμό τίθεται ο Βαγγέλης εναντίον του Γιάννη με τη χρήση μιας κονσόλας. Οπότε έχουμε εξάσκηση, έχουμε επίδειξη. Θέλουμε ο Βαγγέλης να είναι καλύτερος από τον Γιάννη για να τον κερδίσει. Και όλα αυτά σε ένα αγωνιστικό επίπεδο το οποίο είναι τελείως εξισορροπημένο. Δεν παίζει ρόλο αν ο Γιάννης έχει ένα κινητικό πρόβλημα, αν ο Βαγγέλης έχει ένα κινητικό πρόβλημα. Σε πολλά παιχνίδια με τη χρήση της κονσόλας μπορούμε να συναγωνιστούμε ισάξια. Το ακούω. Και Γιώργο, ορίστε η απάντηση στο ερώτημα που μου έδωσες. Θα έχεις την ευκαιρία να την ξανακούσεις και να εμβαθύνεις αυτή αργότερα που θα ανεβάσουμε και την εκπομπή στο YouTube ή στο site του ionionfm.gr. Βαγγέλη, ομοσπονδία σημαίνει ένα σύνολο αθλητικών σωματείων. Πόσα τέτοια υπάρχουν στην Ελλάδα και μία ακόμα ερώτηση εδώ, υπάρχει ηλικιακό όριο στα αθλήματα των e-sports ή είναι μόνο για πιτσιρικάδες? Παραδείγματος χάρη, ένας σημερινός πενιντάρης, ένας νέος της εποχής του που λέω εγώ, που είναι εξοικειωμένος με την ψηφιακή τεχνολογία, αφού με αυτήν λειτουργεί στην καθημερινότητά του, μπορεί να γίνει αθλητής και να λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες, Βαγγέλη? Θα το ξεκινήσω ανάποδα, να σου πω για το ηλικιακό όριο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα όριο. Δηλαδή, μπορεί ένας νέος, όπως είπες, άνθρωπος της ηλικίας των 50, ακόμα και των 60 ετών, αν μπορεί και έχει εξοικείωση με την τεχνολογία, να συναγωνιστεί ακόμα και στο κορυφαίο επίπεδο. Ναι. Μπορεί να έχει και την ευκαιρία να αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, το Παρίσι το 24 στην Ολυμπιάδα. Τώρα, σε εμάς η Ομοσπονδία αριθμεί αρκετά μέλη. Η πρώτη μας εικόνα και επικοινωνία με τον κόσμο ήταν το Σεπτέμβρη, που με τη βοήθεια του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Αβγενάκη, καταφέραμε στο ΆΚΑ, στην αίθουσα Κασιμάτης, να πραγματοποιήσουμε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο eSports WRC, mm-hmm. όπου εκεί για πρώτη φορά ήταν το ντεμπούτο της ομοσπονδίας μας και εμφανίστηκαν αθλητές από όλα τα σωματεία μας και αγωνίστηκαν σε ένα τόπο επίπεδο, σε ένα φοβερό event. Η αλήθεια είναι ότι το Υφυπουργείο Αθλητισμού το είδε πολύ ζεστά το θέμα των eSports, του ηλεκτρονικού αθλητισμού. Ναι, βεβαίως, από την αρχή το έχει αγκαλιάσει. Ναι. Και το νομοθέτησε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη. Το νομοθέτησε ο κ. Αβγενάκης, το είχε περάσει με τον νόμο περίπου ένα χρόνο πριν από ό,τι κάνουμε αυτή την εκπομπή τώρα. Mm-hmm. Και μάλιστα μας έβαλε πάρα πολύ δυνατά στο χάρτη, καθώς θεσμοθέτησε και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό, αλλά και έκανε και τη σαφή διάκριση το τι είναι ηλεκτρονικό άθλημα, αυτό που σου ανέφερα πριν. Okay. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια και σε καμία περίπτωση δεν είναι τα παιχνίδια που αναπτύσσουν και καλλιεργούν τη βία. Βαγγέλη, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι η συζήτηση θα άνοιγε σε τέτοιο βαθμό και ότι θα προέκυπταν τόσα ερωτήματα που θα ήθελα να κάνω. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, γιατί να ξέρεις, άνοιξες λογαριασμούς με την εκπομπή, θέλω να σου θέσω ως τελευταίο ερώτημα το θέμα των εγκαταστάσεων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πού διεξάγονται
αγώνες e-sports, σε τι είδους χώρους, παραδείγματος χάρη σε γήπεδα, συνεδριακούς χώρους, πού και ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές αυτών? Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα που κοστίζει το άτιμο στις μέρες μας. Έτσι είναι πραγματικά. Αλλά σου έχω ξαναπεί και off the record ότι και ποδόσφαιρο για να κάνουμε θα χρειαστεί να ανάβουμε προβολή το βράδυ. Βέβαια, το ΆΚΑ φωτίζει μια ολόκληρη πόλη, έχεις δίκιο. Είναι σημαντικό. Κοίταξε να δεις, μιλάμε για μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Η Ελλάδα πάει εδώ πέρα να πρωτοτυπήσει, μπαίνει πρώτη στο χάρτη του ηλεκτρονικού αθλητισμού. Οπότε, όπως είναι λογικό, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για να το φιλοξενήσουν. Mm. Δεν υπάρχουν ακόμα αναπτυγμένα κέντρα ανάπτυξη ηλεκτρονικού αθλητισμού. Μάλιστα. Οπότε, εμείς για να εξισορροπήσουμε λίγο αυτή την έλλειψη εγκαταστάσεων, ορίσαμε ότι για να θεωρείται μια διοργάνωση ηλεκτρονικού αθλητισμού θα πρέπει να διεξάγεται σε αδειοδοτημένους αθλητικούς χώρους. Okay. Σε γήπεδα μπάσκετ, σε γήπεδα βόλεϊ, τα οποία με πολύ μικρές τροποποιήσεις μπορούν να. Άρα σε αθλητικούς χώρους, όχι ας πούμε στο συνεδριακό κέντρο κάποιου μεγάλου ξενοδοχείου. Όχι, μόνο σε αθλητικούς χώρους όπου είναι αδειοδοτημένοι. Και είναι σωστό, γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για αθλητισμό, ηλεκτρονικό αθλητισμό, θα πρέπει αυτός να διεξάγεται σε αθλητικούς χώρους. Λαμβάνουμε ήδη πολλά μηνύματα, Βαγγέλη, ακροατών μας που ρωτάνε πού μπορούν να βρουν συλλόγους να εγγραφούν. Μπορούν να έρθουν οι σύλλογοι τους σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού mm-hmm. και να ζητήσουν τα στοιχεία της Ομοσπονδίας ώστε εμείς να τους απαντήσουμε. Okay. Εννοείται ότι μπορούν να έρθουν με ηλεκτρονικό τρόπο άμεσα σε επαφή με εμάς μέσω των social media. Αλίμον, αν δεν είχατε εσείς ηλεκτρονική επικοινωνία, ποιος θα είχε? Έτσι, νέα γενιά. Τα Instagram, Facebook είναι πάντα στη διάθεσή τους και κάποιος θα τους εξυπηρετήσει άμεσα. Ξεκάθαρος. Εδώ κλείνουμε. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού e-sports, ο κύριος Βαγγέλης Καστανιάς. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στο στούντιο του Union FM και να ξέρεις ότι το Material Sportivo θα καλύπτει στο εξής κάθε διοργάνωση της Ομοσπονδίας σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την πρόσκλησή σου. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα εδώ σήμερα. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Union FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.